φιλοξενία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ κοντά σας στην Ξάνθη. Είμαι διευθυντής, όπως είπε ο κ. Κοντουμανίδης, ενός μεγάλου ιδιωτικού σχολείου στην Αθήνα, το οποίο στόχο έχει έχει αναλάβει την υποχρέωση να μεγαλώσει ουσιαστικά παιδιά, ολιστικά όπως λέμε στην εκπαίδευση, από όλες τις πλευρές δηλαδή. Ο αθλητισμός, τα σπορ, το ποδόσφαιρο, για εμάς τους Έλληνες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί για τα αγόρια που μιλώ σπότερα, έχει για τα κορίτσια, κάποια από τα κορίτσια. Ένα σχολείο λοιπόν για να λέγεται σήμερα σύγχρονο και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις, γιατί η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα φάση. Δυστυχώς με βίαιο τρόπο, αλλά μπαίνει σε μια νέα φάση. Ένα σχολείο το οποίο θα θεωρείται σύγχρονο στο μέλλον, είναι εκείνο το οποίο έχει ένα πρόγραμμα αναλυτικό που ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών του. Έχει πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα και έχει εξωτερικούς αξιολογητές οι οποίοι θα λένε αν και κατά πόσο το πρόγραμμα υλοποιείται σωστά και πώς μπορούν πράγματα να βελτιώνονται στη διάρκεια των ετών. Αυτός είναι ο λόγος, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διοικώ το σχολείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η λογική που επέλεξα την συνεργασία με τις Ακαδημίες της Κυβέρνησης. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ποδοσφαίρου. Αγαπώ το ποδόσφαιρο σαν φίλαθρος, σαν μπαμπάς, αγωγιού και σαν παιδί που ήμουν κάποτε και έπαιζα ποδόσφαιρο. Και δεν ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να πάει σώνει και καλά να βρει μια ομάδα, ένα λογότυπο και να το φέρει στην Ελλάδα για να προσελκύσει τους ηθαγενείς, τους κάνει Αμερικάνοι παλιά ή τους Ινδιάνους μετά κάθε φτάκια. Με ενδιαφέρει ουσία του πράγματος. Έκανα μια έρευνα αγοράς και είδα ότι η Juventus έχει οργανώσει πολύ επιστημονικά τον τρόπο της σχολής ποδοσφαίρου, πολύ πετυχημένα, από δύο πλευρές. Μεγαλώνει σωστά παιδιά και γενιές παιδιών και από την άλλη παράγει ποδοσφαιριστές, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Juventus είναι η εθνική Ιταλία ουσιαστικά. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει αιμονή στο να παίζει με Ιταλούς παίκτες. Κατά τη δική μου γνώμη, και ευθύνομαι σε εσάς τους Ξανθιώτες ή στην Καβάλα, είναι το μοντέλο που πρέπει να ακολουθούν κατά την άποψή μας οι τοπικές ομάδες για να έχουν μέλλον. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η κρίση ευνοεί την αγαπημένη ομάδα των Πανιόνιων να παίζει με 11 Έλληνες παίκτες. Δεν έχει σημασία και πώς, αλλά παίζει με 11 Έλληνες παίκτες. Και επειδή είμαστε λαός ταλαντούχος, πρέπει από εδώ και πέρα να βρούμε τους τρόπους να οργανωθούμε καλύτερα. Αυτή λοιπόν η οργάνωση μας προσέφερε, Γιουβέντους. Τι μας προσέφερε. Μας προσέφερε καταρχάς ένα υλικό, μια ύλη. Σαν μάθημα. Αν έτσι. Δεν χρειάζεται μια introduction as a club, because it's very clear what Juventus is and represents for not just in Italy, but for the European and the world football. Ο κ. Σπιτώνου λέει ότι προφανώς η Juventus δεν χρειάζεται κάποια εισαγωγή για να πούμε ποια ομάδα είναι και τι αντιπροσωπεύει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. As Mr. Primitopoulos already anticipated, the Juventus Hockey School project started 10-11 years ago. And since then, only in 2009, the Juventus International Project was for the first time introduced for the Juventus. And for the first time, there was the chance of players outside of Italy to wear the black and white colors. Το πρόγραμμα της Juventus ξεκίνησε πριν από περίπου 11 χρόνια, το 2002. Και το 2009 έγινε διεθνές, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά από διάφορες περιοχές του κόσμου να φορέσουν και να σπρώχνουν φανέλα. So the Greek project represents the first international project for Juventus in the history. Συγκεκριμένα μάλιστα το ελληνικό project μέσω φυσικά των εταιρείων προς τα γείτονα. Είναι το πρώτο διεθνές εγχείρημα της Juventus στο κομμάτι των ακαδημιών. Since then, many other projects started by Juventus in several other countries, from United States, arriving to South America, Europe, Australia, giving us the chance to learn playing football and being part of this big family. Από τότε έχουν γίνει και άλλα ευρωπαϊκά, άλλα διεθνή προγράμματα στη χώρα της Νότια Αμερικής, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη φυσικά, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο αλλά και να γίνουν μέλη, να σωματωθούν σε αυτή την μεγάλη οικογένεια της Juventus. From the very beginning of the project, it was very clear
the mission of for Juventus Soccer School. The mission, so the final target, was to create the best Juventus Soccer School, the best soccer school worldwide. Η αποστολή από την Juventus από την αρχή ήταν ξεκάθαρη. Ήταν να δημιουργήσει την καλύτερη ποδοσφαιρική σχολή του κόσμου.